Happy Traveler στη Σιγκαπούρη! Ένα νέο Happy Traveler ξεκινάει, ένα νέο ταξίδι ξεκινάει. Κάθε ταξίδι ξεκινάει όταν κλείνεις τα εισιτήρια. Ο πιο εύκολος τρόπος για να κλείσεις αεροπορικά εισιτήρια είναι με την εφαρμογή του νούμερο 1 online ταξιδιωτικού γραφείου στην Ελλάδα. Διαλέγεις από πού ξεκινάς και πού θες να φτάσεις, διαλέγεις ημερομηνίες πηγεμού και επιστροφής, επιλέγεις πόσα άτομα θα ταξιδέψουν και κάνεις αναζήτηση για να βρεις καλύτερες και πιο οικονομικές επιλογές για το ταξίδι σου. Τόσο απλά, κάνεις κλικ και πέταξες. Σε αυτό το Happy Traveler θα κάνουμε ένα πολύ μακρύ ταξίδι. Πάμε σε μία από τις πιο εντυπωσιακές χώρες του κόσμου. Πάμε στη Σιγκαπούρη. Πέταξαμε πάνω από τις πανέμορφες χιονισμένες Άλπες και φτάσαμε στο Μόναχο που θα αλλάζαμε αεροπλάνο. Από τον χειμώνα της Ευρώπης πάμε στην τροπική Σιγκαπούρη που έχει σταθερή θερμοκρασία με ζέστη όλο το χρόνο. Φτάσαμε Μόναχο. Είναι 9.30 ώρα τοπική ώρα και φεύγουμε στις 12 για Σιγκαπούρη. Άρα έχουμε λίγη ώρα να εξερευνήσουμε το πανέμορφο αεροδρόμιο του Μονάχου. Κοιτάξτε τι έχει εδώ. Έναν ειδικό χώρο, αν έχεις μεγάλη αλλαγή, μπορείς να κοιμηθείς. Επίσης έχει εδώ ωραία τραπέζια για να δουλέψεις και πολυθρόνες για να χαλαρώσεις. Λοιπόν, σας έχω καταπληκτικά νέα. Μας κάνανε αναβάθμιση, upgrade. Θα πετάξουμε σε διακεκριμένη θέση, business class. Αν θες να πας από Ελλάδα, Σιγκαπούρη, είτε από Αθήνα, είτε από Θεσσαλονίκη, υπάρχουν πτήσεις σαν αυτή που πήγαμε, που γίνονται σε συνεργασία των δύο αεροπορικών εταιριών. Έρχεσαι μέχρι κάποιο ευρωπαϊκό προορισμό όπως το Μόναχο, η Φραγκφούρτη και μετά παίρνεις το αεροπλάνο των αερογραμμών της Σιγκαπούρης και πας στη Σιγκαπούρη. Πάμε! Στο site μας, happytraveler.gr, έχουμε ένα άρθρο με το πώς μπορείς να αυξήσεις πιθανότητες για να σου κάνουν αναβάθμιση σε business class όταν ταξιδεύεις με αεροπλάνο. Κοιτάξτε πόσες business έχει. Λοιπόν, είναι φανταστικά. Η πτήση είναι κάπου 12 ώρες. Και μπορεί να φαίνεται πολύ, αλλά σε μια τέτοια θέση που γίνεται κρεβάτι, θα περάσουν πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, ξεκινάει η εξερεύνηση της θέσης. Πω, έχω πάθει πλάκα. Κοιτάξτε εδώ. Το βίντεο travel vlog από αυτό το αεροπορικό μας ταξίδι μπορείτε να δείτε στο κανάλι μου στο YouTube. Ήρθε η ώρα για φαγητό. Ένα έχω να πω. Το φαγητό στην πτήση ήταν φανταστικό. Λες και τρως εστιατόριο πολυτελείας. Εκπληκτικές γεύσεις και πολύ όμορφη παρουσίαση. Και το τέλειο ήταν ότι μπορούσες να επιλέξεις ανάμεσα σε διαφορετικά πιάτα.
Είτε να φας κάτι πιο ευρωπαϊκό, είτε να φας κάτι πιο παραδοσιακό, ασιατικό. Τέλεια! Και μετά το φαγητό αεράξαμε για να ξεκουραστούμε. Τοπική ώρα 7 και 10 το πρωί, για τα δικά μας βιολογικά ρολόγια είναι 12 το βράδυ, αλλά επειδή κοιμηθήκαμε στο αεροπλάνο, νομίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα με jet lag. Βγήκαμε έξω! Έχει ζέστη, υγρασία πολύ, αλλά είναι ωραία. Φύγαμε από χειμώνα και ήρθαμε σε καλοκαίρι. Ήρθατε στο μέλλον. Φτάσαμε στη Σιγκαπούρη, μία από τις πιο μοντέρνες και εντυπωσιακές χώρες του κόσμου. Η Σιγκαπούρη είναι η μικρότερη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας. Βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της Ηπειρωτικής Ασίας, στην άκρη της Χερσονήσου της Μαλαισίας. Η Σιγκαπούρη είναι ανεξάρτητο κράτος από το 1965, με επίσημο όνομα η Δημοκρατία της Σιγκαπούρης και πρωτεύουσα τη Σιγκαπούρη. Έχει χαρακτηριστεί ως μια σύγχρονη πόλη-κράτος, επειδή πρακτικά όλο το νησί και όλη η χώρα είναι μια τεράστια πόλη των περίπου 5,5 εκατομμυρίων κατοίκων. Το κέντρο της πόλης της Σιγκαπούρης βρίσκεται στο νότο του νησιού και συγκεκριμένα γύρω από τις εκβολές του ποταμού της Σιγκαπούρης. Παλαιότερα, αυτή ήταν η μοναδική αστική περιοχή του νησιού, ενώ στο υπόλοιπο υπήρχαν είτε τροπικά δάση είτε γεωργικές εκτάσεις. Check-in. Με το που φτάσαμε στο ξενοδοχείο μας, κάναμε check-in και αφού τακτοποιηθήκαμε στο δωμάτιό μας, πολύ άνετο δωμάτιο, ανέβηκαμε πάνω στην ταράτσα να δούμε τη θέα και την πισίνα. Και όχι μόνο να τη δούμε την πισίνα, μετά από ένα τέτοιο ταξίδι, μια βουτίτσα επιβάλλεται. Νομίζω ότι αυτός ήταν ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσουμε τις περιπέτειες μας στη Σιγκαπούρη. Τέλειο μέρος εδώ πάνω. Κάνει λίγο ζέστη, αλλά είναι φανταστικά. Η αίσθηση να κάνεις μπάνιο σε πισίνα τόσο ψηλά και να βλέπεις γύρω-γύρω τις ουρανοξύσες είναι άλλο πράγμα. Πάμε
Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Εσείς για την ώρα ακολουθήστε με σε Facebook, Twitter και Instagram. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube και αν σας έπιασε λιγούρα, τσιμπήστε ένα snack. Εμείς χτυπάμε αγαπημένο ελληνικό μπισκοτάκι που ταξιδεύει μαζί μας παντού. Τα λέμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στο Happy Traveler. Όχι, δεν είμαστε στη Σιγκαπούρη. Στη Σιγκαπούρη δεν χιονίζει. Είμαστε για λίγο πίσω Ελλάδα. Το χειμώνα τον αγαπάει και ο Ηρακλής. Με κάθε ευκαιρία βγαίνουμε μια βόλτα έξω στα χιόνια. Και ο καλύτερος τρόπος να ζεσταθείς στο κρύο είναι με μια σοκολάτα. Λευκή σαν το χιόνι. Δεν είναι τέλειο και πολύ ιδιαίτερο που συγχρόνως σε ένα μέρος μπορεί να χιονίζει και κάπου αλλού στον πλανήτη να έχει ήλιο και ζέστη? Αυτή είναι και η μαγεία του ταξιδιού. Μπορείς να φύγεις από ένα μέρος που χιονίζει και να πας σε ένα άλλο μέρος που μπορείς να κάνεις μπάνιο. Λοιπόν, ανακηρύσσετε ως η καλύτερη σοκολάτα για τα χιόνια. Και επειδή έχει σταφίδες αμύγδαλα φουντούκια που σε ζεσταίνουν, αλλά και επειδή είναι λευκή σαν το χιόνι. Αρκετά κρυώσαμε, πάμε πίσω Σιγκαπούρη. Επιστρέψαμε στο Happy Traveler στη Σιγκαπούρη. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στην πόλη, αλλά πριν πάμε στη Marina Bay με τα εντυπωσιακά μοντέρνα κτίρια, θα κάνουμε μια γύρα στις παλιές παραδοσιακές γειτονιές της πόλης. Ήρθαμε στη Chinatown της Σιγκαπούρης, μια ακόμα παραδοσιακή γειτονιά της πόλης. Εδώ παλαιότερα μένανε Κινέζοι, αλλά στις μέρες μας είναι κυρίως ένα τουριστικό αξιοθέατο και τα μαγαζάκια επιτοπλίστων πουλάνε σουβενίρ και φαγητό. Πάμε να φάμε. Μνημείο για τις γυναίκες Σαμσούι. Ήταν οι πρώτες Κινέζες που ήρθαν στη Σιγκαπούρη 100 και χρόνια πριν. Φορούσαν αυτό το χαρακτηριστικό κόκκινο καπέλο για να μην καίγονται από τον ήλιο. Και ερχόντουσαν όταν ήταν έφηβες από την Κίνα και δεν παντρεύονταν έτσι ώστε να δουλεύουν και να στέλνουν τα χρήματα στις οικογένειές τους. Κάτσαμε να φάμε στη Food Street της Chinatown. Δεξιά-αριστερά έχει εστιατόρια και στη μέση έχει μαγαζάκια σαν περίπτερα που το καθένα έχει διαφορετικό φαγητό. Τα τραπέζια είναι για κοινή χρήση. Κάθεσαι όποιο θέλεις και τρως από όπου θέλεις. Άρα εμείς κάτσαμε εδώ και ο καθένας μας μπορεί να φάει κάτι διαφορετικό. Εδώ κυρίως θα φας κινέζικα πιάτα. Για παράδειγμα, μια ωραία πάπια με noodles ή κάποιο πιάτο με ρύζι και ψητό κοτόπουλο. Σουπίτσα και κάτι άλλο πολύ χαρακτηριστικό, δεν είναι μια σούπα με βραστό χοιρινό. Καλή όρεξη! Ο σωστός τρόπος για να φας noodles είναι αυτός. Αυτό είναι το πιο φθηνό εστιατόριο με αστέρι Μισελέν στον κόσμο. Βασικά έχει πιάτο 2,5 ευρώ και έχει κερδίσει αστέρι Μισελέν. Μπράβο του. Πρόσφατα του έγινε τεράστια πρόταση να πουλήσει μερίδιο των μετοχών που περιέχουν και τη μυστική συνταγή.
και πήρε 2 εκατομμύρια δολάρια συν ποσοστά στη καινούργια εταιρεία που πλέον, από ό,τι έμαθα, θα ανοίξει σε όλο τον κόσμο. Ήρθαμε στη Waterloo Street, το δρόμο του Βατερλό. Και ναι, εδώ στη Σιγκαπούρη πολλοί δρόμοι έχουν βρετανικά ονόματα. Εδώ σε αυτό το δρόμο υπάρχουν δίπλα-δίπλα δύο ναοί. Απ' τη μία Ινδουιστικός και απ' την άλλη Βουδιστικός. Ωραίο μέρος είναι εδώ. Είναι πεζόδρομος και έχει παντού μαγαζιά και πολύ κόσμο. Και τώρα ήρθαμε στην αραβική γειτονιά της Σιγκαπούρης, που είναι το μέρος παλιά μέναν οι Άραβες και είχαν εδώ και τα μαγαζιά τους. Αυτό εκεί πίσω είναι το μεγαλύτερο τζαμί της Σιγκαπούρης που λέγεται Sultan Mosque, το τζαμί του Σουλτάνου. Συνεχίσαμε τη βόλτα μας σε μια άλλη παλιά παραδοσιακή γειτονιά που τώρα έχει πολλά μοντέρνα μαγαζιά ρούχων, καφέ και μπαρ. Το χαρακτηριστικό εδώ είναι τα γκράφιτι στους τοίχους. Ήρθαμε στη Financial District της Σιγκαπούρης. Αυτό είναι το οικονομικό κέντρο της χώρας. Αυτά τα θεόρατα κτίρια γύρω μου είναι τράπεζες. Γενικά η Σιγκαπούρη θεωρείται από τις πιο δυνατές οικονομίες στον κόσμο. Από αυτή τη τόσο μικρή χώρα περνάνε πάρα πολλά χρήματα. Εδώ στη Σιγκαπούρη έχουν μια πολύ ιδιαίτερη και θα έλεγα πανέμορφη αντίληψη της τέχνης. Κοιτάξτε αυτό! Εντυπωσιακό! Η Σιγκαπούρη είναι γνωστή ως μία από τις πιο ελεύθερες, καινοτόμες, ανταγωνιστικές, δυναμικές και φιλικές προς τις εταιρείες χώρες του κόσμου. Μαζί με το Χονγκ Κονγκ, τη Νότια Κορέα και την Ταϊβάν, αναφέρεται ως μία από τις 4 ασιατικές τίγρεις, αν και έχει μεγαλύτερο κατά κεφαλήν εισόδημα από τις υπόλοιπες. Ο Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας για το 2015 κατέταξε τη Σιγκαπούρη ως τη δεύτερη πιο ελεύθερη οικονομία στον κόσμο. Επίσης, η Σιγκαπούρη κατατάσσεται συχνά ανάμεσα στις χώρες με τη λιγότερη διαφθορά, μαζί με τη Νέα Ζηλανδία και τις σκανδιναβικές χώρες. Ήρθαμε στο Marina Bay Sands.
Ανεβήκαμε στο ψηλότερο όροφο του πιο διάσημου κτηρίου στη Σιγκαπούρη, Marina Bay Sands. Ένα από τα πιο γνωστά ξενοδοχεία στον κόσμο. Έχει 2.500 δωμάτια σε τρεις τεράστιους πύργους πάνω στους οποίους στέκεται ένα καράβι. Και πάνω σε αυτό το καράβι είμαστε αυτή τη στιγμή. 200 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Είναι η πιο ψηλή πισίνα στον κόσμο και θα μπορούσα να πω η πιο εντυπωσιακή. Κοιτάξτε, να κάνεις μπάνιο και να βλέπεις αυτό το θέαμα. Και λέγεται Infinity Pool, δηλαδή πισίνα του απείρου, επειδή κάνεις μπάνιο και δεν βλέπεις που τελειώνει, κατευθείαν ορίζοντας. Ουρανός, ουρανοξύστες, τέλεια. Είμαστε στην πλώρη αυτού του υπτάμενου σκάφους. Κοιτάξτε θέα, φανταστικό μέρος. Έχει εστιατόριο εδώ, μπορεί να έρθει να φας και φυσικά να χαζέψεις τη θέα. Αυτό είναι χωρίς καμία αμφιβολία το κορυφαίο μέρος στη Σιγκαπούρη. Το μόνο αρνητικό που έχει είναι ότι από εδώ δεν βλέπεις το ίδιο το κτίριο. Αυτό που είμαστε πάνω, που είναι το πιο χαρακτηριστικό και συμβολικό κτίριο της Σιγκαπούρης. Φεύγοντας από το ξενοδοχείο Marina Bay Sands, περάσαμε μέσα από ένα τεράστιο εμπορικό κέντρο που έχει στο υπόγειό του και βγήκαμε στην πλευρά του κόλπου για να συνεχίσουμε τη βόλτα μας με τα πόδια. Βγήκαμε στο Marina Bay! Καλώς ήρθατε στο μέλλον! Κοιτάξτε κτίρια! Αυτό το περίεργο κτίριο που είναι σαν λουλούδι είναι το Art Science Museum, τεχνών και επιστημών. Και αυτό εδώ είναι το νησί Louis Vuitton, μαγαζί, ίσως το πιο εντυπωσιακό Louis Vuitton στον κόσμο. Εκεί πέρα απέναντι εκβάλλει ο ποταμός Σιγκαπούρης. Όλο αυτό το σημείο που αυτή τη στιγμή περπατάμε είναι τεχνητό. Ουσιαστικά χτίσανε εδώ πέρα τη στεριά με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια φυσική λιμνοθάλασσα και κλείνουνε το πέρασμα από τη θάλασσα, έτσι ώστε εδώ να είναι ελεγχόμενα τα νερά. Επίσης εδώ μέσα δεν μπορείς να μπεις με σκάφος που κινείται με βενζίνη, με ντίζελ. Μόνο οι ηλεκτροκίνητες βάρκες μπαίνουν εδώ μέσα. Αυτή η γέφυρα που θα περάσουμε τώρα λέγεται Helix Bridge. Είναι βασισμένη στο ανθρώπινο DNA. Κοιτάξτε σχήμα. Και αυτή είναι μια ευτυχισμένη Σιγκαπουριανή οικογένεια. Γεια! Έχει και τα παιδάκια εκεί που παίζουνε, μπροστά. Η όπερα της Σιγκαπούρης, το Esplanade Theater. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κτίρια της πόλης. Βασικά είναι δύο κτίρια. Το από εδώ είναι η όπερα που γίνονται συναυλίες, κονσέρτα κλασικής μουσικής και το από εκεί είναι το θέατρο που γίνονται παραστάσεις. Αυτές είναι οι εκβολές του ποταμού της Σιγκαπούρης. Θα πάμε πιο μετά προς τα πάνω να κάνουμε και μίνι κρουαζιέρα στο ποτάμι. Πάμε όμως πρώτα να δούμε το διάσημο λιοντάρι της Σιγκαπούρης.
Αυτό είναι το διάσημο λιοντάρι της Σιγκαπούρης. Για την ακρίβεια λέγεται Merlion, που βγαίνει από τις λέξεις Mermaid και Lion, Γοργόνα και Λιοντάρι. Δεν πρόκειται για κάποιο αρχαίο ιστορικό αξιοθέατο. Το έφτιαξε πριν από μερικά χρόνια ο Οργανισμός Τουρισμού της Σιγκαπούρης για να ομορφύνει το χώρο. Γρήγορα όμως έγινε το σύμβολο της πόλης και ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα τουριστικά αξιοθέατα της Σιγκαπούρης. Από αυτό εδώ το σημείο, δίπλα στο λιοντάρι, έχει την καλύτερη θέα για τα περισσότερα κτίρια στον κόλπο της Μαρίνας. Το όνομα Σιγκαπόρα σημαίνει πόλη των λιονταριών, από τις μαλαισιανές λέξεις Σίγκα, που σημαίνει λιοντάρι, και Πόρα, που σημαίνει πόλη. Το όνομα αυτό δόθηκε τον 14ο αιώνα από ένα πρίγκιπα της Σουμάτρας, ο οποίος φτάνοντας στο νησί μετά από μια καταιγίδα, παρατήρησε ένα ζώο στην ακτή του που έμοιαζε με λιοντάρι. Σήμερα θεωρείται ότι έκανε λάθος, καθώς πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι στη Σιγκαπούρη δεν έζησαν ποτέ λιοντάρια, ούτε καν ασιατικά λιοντάρια, και ότι το ζώο που είδε ο πρίγκιπας τότε ήταν κατά πάσα πιθανότητα μαλαϊκή τίγρης. Παλιά, από αυτή τη μεριά του ποταμού, ήταν όλες οι επιχειρήσεις, όλο το εμπόριο, τα πάντα από εδώ γινόταν. Και από εδώ ήταν τα κυβερνητικά κτίρια. Και εκεί πέρα μπροστά, που έχει κάτι κτίρια, κάτι σπίτια, ήταν παλιά αποθήκες που φέρναν το ρύζι. Αυτό είναι το άγαλμα του Sir Thomas Stamford Raffles, ο πρώτος Βρετανός που πάτησε το πόδι του στη Σιγκαπούρη το 1819. Ήρθε εδώ, η Σιγκαπούρη τότε ήταν ένα ψαροχώρι και οραματίστηκε πως αυτό το μέρος θα γίνει οικονομικό και εμπορικό κέντρο στην Νοτιοανατολική Ασία. Αυτό είναι το Victoria Theater με τον πύργο. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά βρετανικά παλιά κτίρια της Σιγκαπούρης. Περπατήσαμε αρκετά, φτάσαμε στη γειτονιά που ξεκινάει η βόλτα με το καραβάκι στο ποτάμι της Σιγκαπούρης. Πριν μπούμε στη βάρκα, είπαμε να δούμε τη γύρω περιοχή. Εδώ παλιά ήταν αποθήκες και τώρα έχει πάρα πολλά εστιατόρια, μοντέρνα μαγαζιά, καφέ και γίνεται χαμός το βράδυ. Φεύγουμε! Φύγαμε δηλαδή! Οι πηγές του ποταμού είναι στην ενδοχώρα της Σιγκαπούρης. Όσο πηγαίνεις προς τα πάνω, στενεύει το ποτάμι. Και κάτω εκβάλλει στη Marina Bay. Αυτή είναι η Cavenna Bridge. Το όνομά της το πήρε από τον τελευταίο Βρετανό κυβερνήτη που ήταν εδώ στη Σιγκαπούρη. Αυτή είναι η γέφυρα Anderson, η Anderson Bridge. Και αυτή είναι η μοντέρνα, η Jubilee Bridge. Και αυτή την περάσαμε πριν με τα πόδια, όταν πηγαίναμε από την όπερα προς το λιοντάρι. Βγήκαμε έξω στη Marina Bay και εκεί είναι το Merlion. Και εκεί πήγαμε πριν. Αλλά τώρα θα το δούμε μέσα από το νερό, μια διαφορετική θέα.
Αυτός ο κόλπος είναι κλεισμένος με ένα φράγμα και αυτό εδώ το νερό το χρησιμοποιούν για να κάνουν αφαλάτωση και να γίνει μέχρι και πόσιμο που πηγαίνει στις βρύσες. Αυτό θα πει τεχνολογία. Σκεφτείτε τι συστήματα καθαρισμού έχουν. Και τώρα το καραβάκι ξαναμπαίνει στο Singapore River και θα μας αφήσει στο ίδιο σημείο από όπου επιβιβαστήκαμε. Πέρασε η ώρα, το απόγευμα έφτασε και μετά από μια γεμάτη μέρα μπήκαμε στο αμάξι και πήγαμε για φαγητό σε μια περιοχή που λέγεται Dempsey. Βασικά πρόκειται για έναν λόφο, το λόφο του Dempsey. Πήγαμε σε ένα μέρος που λέγεται Dempsey. Παλιά εδώ ήταν κτίρια του Αγγλικού στρατού. Τώρα σε αυτή την περιοχή υπάρχουν πολλά εστιατόρια. Θα πάμε να φάμε σε ένα κάτι για το οποίο η Σιγκαπούρη φημίζεται ιδιαίτερα, τα θαλασσινά της. Έχουν εδώ βιτρίνα τα ψάρια. Διαλέγεις ποιο θες να φας, το πιάνουν και στο μαγειρεύουν. Black pepper crab είναι μία από τις σπεσιαλιτές του μαγαζιού. Πω. Υπερπαραγωγή να καθαρίσεις το καβούρι. Κοράς και γάντια για να μην μπει το μαύρο πιπέρι μέσα στα νύχια και μετά μυρίζουνε. Κάηκα από το πιπέρι, καίει το σώμα μου. Και να φανταστείτε αυτή τη συνταγή την κάνουν και με τσίλι. Αυτά είναι τα πιο παραδοσιακά πιάτα με καβούρι που έχουν εδώ ή με μαύρο πιπέρι ή με τσίλι. Το βραδινό σκηνικό στη Σιγκαπούρη είναι απλά μαγικό. Τα εντυπωσιακά κτίρια όταν είναι φωτισμένα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακά. Για πολλούς η Σιγκαπούρη είναι ακόμα πιο όμορφη τη νύχτα. Κάναμε μια βόλτα να θαυμάσουμε τη θέα και μετά τη βόλτα μας επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Στο μεταξύ θα ετοιμάσουμε για να απολαύσουμε έναν αυθεντικό ιταλικό καφέ. Αληθινή γεύση και υπέροχο άρωμα Ιταλίας σε ένα φλιτζάνι. Τα λέμε σε λίγο! Επιστρέψαμε στο Happy Traveler. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας στην πανέμορφη Σιγκαπούρη και πάμε για έναν περίπατο στη φύση. Ήρθαμε πάνω στο λόφο, στα Southern Ridges. Εδώ έχει ένα από τα πιο όμορφα μονοπάτια της Σιγκαπούρης. Ένα τεράστιο πάρκο, τροπικό κλίμα, πολύ ζέστη, υγρασία και καταπληκτική βλάστηση. Και εδώ το πιο ενδιαφέρον πράγμα είναι το Henderson Waves, το οποίο είναι αυτή εδώ η γέφυρα. Κοιτάξτε πώς είναι. Είναι 300 μέτρα και την περπατάς σε 5 λεπτά. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πως αυτή η χώρα συνδυάζει με τόσο μοναδικό τρόπο τη μοντέρνη αρχιτεκτονική με το φυσικό περιβάλλον.
Εδώ είμαστε στο τέλος, στο πιο ψηλό σημείο. 77,88 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Εδώ σε αυτή την περιοχή έχει πολύ κόσμο το πρωί και αργά το απόγευμα που έχει πέσει ο ήλιος και δεν έχει πολύ ζέστη. Έρχονται να κάνουν γυμναστική εδώ. Σε ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον μέρος, λέγεται Forest Walk, ο περίπατος στο δάσος, και είναι μια σιδερένια γέφυρα που περνάει πάνω από το δάσος και είσαι ψηλά και βλέπεις κάτω τα δέντρα. Τέλεια! Αντί να περπατάμε μέσα στο δάσος, περπατάμε πάνω στο δάσος. Εντάξει, εδώ στη Σιγκαπούρη έχουν πολύ ωραίες ιδέες για να έρθεις πιο κοντά στο φυσικό τοπίο. Συνεχίζοντας τη βόλτα μας, έπιασε βροχή. Συχνό φαινόμενο στη Σιγκαπούρη. Εδώ καιρός, λόγω γεωγραφίας, αλλάζει πολύ απότομα, ειδικά κάποιους συγκεκριμένους μήνες του χρόνου, ενώ κάνει ζέστη, βρέχει κάθε μέρα για 1-2 ώρες. Μετά όμως πάντα βγαίνει ο ήλιος. Εμείς την ώρα που έπιασε βροχή, πήγαμε σε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο. Εδώ, όταν βρέχει, μπορείς να μπεις στα εμπορικά κέντρα που βρίσκονται κάτω από τα κτίρια και συνδέονται μεταξύ τους, άρα δεν χρειάζεται να βγεις καθόλου έξω. Στο εμπορικό κέντρο που ήρθαμε, υπάρχει στην κορυφή παρατηρητήριο για να απολαύσεις τη θέα της πόλης. Κοιτάξτε τι έχει εδώ, κοιτάξτε πατέντα. Λοιπόν, στοχεύεις όπου θέλεις να στοχεύσεις και σου λέει αυτό που βλέπεις στο κτίριο, σου δίνει πληροφορίες τι είναι. Και έχει τρεις διαφορετικές οθόνες, μπορείς να διαλέξεις ή να δεις live αυτό που βλέπεις, δηλαδή τώρα με βροχή. Μπορείς να πατήσεις day και να δεις πώς φαίνεται τη μέρα, ακριβώς το ίδιο, το κουνάς όπου θέλεις. Το ζουμάρεις κιόλας και πίσεις night, νύχτα. Απίστευτο! Κοίτα εδώ ρε φίλε, πώς το κάνανε αυτό. Πω, κοιτάξτε με βροχή πόσο χάλια είναι. Πω. Ορίστε, δεν πειράζει που βρέχει, βλέπουμε εδώ πως είναι με ήλιο. Thank you. Ήρθαμε να ανέβουμε στο Singapore Flyer, που είναι αυτή η τεράστια ρόδα. Αλλά πριν πάμε πάνω στη ρόδα, πάμε να δούμε εδώ πέρα το κτίριο της Formula 1. Βρισκόμαστε μέσα στην πίστα Formula 1 της Σιγκαπούρης. Βασικά στην αφετηρία και στον τερματισμό. Και εδώ γίνεται και το pit stop. Η πίστα είναι μέσα στο κέντρο της πόλης, από τα πιο ωραία Grand Prix στον κόσμο. Έχει Greek Theater, ελληνικό θέατρο. Ωραία φάση, ορίστε, με τη σκηνή στη μέση και γύρω γύρω οι θέσεις.
Ανέβηκαμε στο Singapore Flyer, την τεράστια ρόδα. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια ήταν η πιο ψηλή ρόδα στον κόσμο. Τώρα είναι η μεγαλύτερη στην Ασία. 165 μέτρα ύψος, 150 μέτρα διάμετρος, κάνει 28 λεπτά για μια ολόκληρη γύρα και σε κάθε καμπίνα σαν αυτή χωρά περίπου 25 με 30 άτομα. Τέλεια εμπειρία! Ωραία είναι! Έχουμε μόνη μας καμπίνα! Ω, τέλεια! Τέλεια ώρα ήρθαμε εδώ πάνω! Κάπου εδώ, αυτό το Happy Traveler στη Σιγκαπούρη φτάνει στο τέλος του. Το ταξίδι όμως στη Σιγκαπούρη έχει και συνέχεια. Αν σε αυτό το επεισόδιο σας εντυπωσίασε η Σιγκαπούρη, στο επόμενο θα σας ξετρελάνει. Θα πάμε σε ένα φανταστικό μέρος, το Gardens by the Bay, με τεράστιους θόλους και θα δούμε μέσα ορεινό δάσος με καταράκτες σε τεχνητό περιβάλλον. Απίστευτο σκηνικό! Έχει κάτι τεράστια τεχνητά δέντρα με μια εντυπωσιακή γέφυρα και ναι, θα περπατήσουμε εκεί. Στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε και το διάσημο εθνικό κήπο της Σιγκαπούρης, όπου υπάρχει ένας κήπος με ορχιδέες, μία από τις πιο μεγάλες και διάσημες συλλογές με σπάνιες ορχιδέες σε όλο τον κόσμο. Τι άλλο θα κάνουμε στο επόμενο επεισόδιο? Θα πάρουμε τελεφερίκ και θα πάμε στη Σεντόζα, το διάσημο νησάκι της Σιγκαπούρης που είναι γεμάτο με ψυχαγωγικές ταξιδιωτικές δραστηριότητες. Θα κατεβούμε την πλαγιά με μικρά αμαξίδια και θα κάνουμε ένα φανταστικό ταρζανικό πάνω από μια τροπική παραλία. Θα πάμε στο τεράστιο ενηδρίο της Σιγκαπούρης και στα Universal Studios Singapore. Ό,τι πιο κορυφαίο μπορείς να κάνεις στη Σεντόζα και γενικότερα στη Σιγκαπούρη. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε στο επόμενο άκρος φυσιολατρικό και γεμάτο περιπέτεια επεισόδιο στη Σιγκαπούρη. Εμείς τώρα περιμένουμε τα σχόλιά σας στα social media. Επίσης κάντε like στη σελίδα Happy Travelers στο Facebook και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε σουβενίρ από Σιγκαπούρη. Για την ώρα σας χαιρετώ, να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια! Yeah!